και Ολυμπιακού. 14 συνολικά ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί και στις δύο ομάδες. Τρεις από αυτούς, ο Κώστας Ορφανός, ο Γιάννης Γούναρης και ο Μπόζενταρ Μπάντοβιτς, σχολιάζουν την παράδοση και τις ιδιαιτερότητες των αναμετρήσεων ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Είναι μάτς τα οποία έχουν σχέση με δύο ομάδες που έχουν, θα έλεγα, τον περισσότερο κόσμο και τον πιο φανατικό. Απέκτησαν και μια ιδιαιτερότητα λόγω της δυσμενούς παράδοσης για τον Ολυμπιακό στην Τούπα. Και όλα αυτά έκαναν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακού να είναι πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο. Μια γιορτή ποδοσφαίρου, θα έλεγα. Πραγματικά παράδοση. Κατάμεσα τα γήπεδα, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και πάντα συναρπαστικά παιχνίδια. Σίγουρα γενικά σε αυτά τα παιχνίδια είναι ντέρμπι και αυτό, νομίζω, με αυτή τη λέξη ντέρμπι λέει όλα τι είναι αυτό το παιχνίδι. Τι το χαρακτηριστικό θυμούνται οι τρεις από τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ Ολυμπιακού στο γήπεδο της Τούμπας? Μία πολύ χαρακτηριστική στιγμή στην καριέρα μου. Την πρώτη φορά που μπήκα στο γήπεδο να παίξω εναντίον του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό ήταν το παιχνίδι εκείνο που πέθανε ο προπονητής, ο μεγάλος αυτός προπονητής, ο Γκιούλα Λόραντ. Την ώρα που μπήκα στο γήπεδο, πραγματικά στο πρώτο σπίτι που έκανα σηκώθηκαν 30.000 κόσμος τότε που θυμάμαι υπήρχαν στην Τούμπα και με χειροκρότησαν. Σε ηλικία 20 ετών το 1972, τη δεύτερη χρονιά που είμαι στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα που ήταν κατάμεση, ερχόταν νικητής από το Κάλιαρι, είχε νικήσει την Κάλιαρι εκεί πέρα μέσα. Εδώ έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει αποβληθεί και στο 56 ο Αχιλλέας Στρανής, το σκόρ ήταν 0-0 και σε μια σέντρα από τα αριστερά του Δημήτρη Παρίδη. Επερχόμενος εγώ με φόρα από δεξιός μπακ που έπαιζα, βρήκα την μπάλα στην κόντρα και πραγματικά ένα πολύ δυνατό σουτ καρφώθηκε στο δεξί γάμα του Κελεσίδη και έμελε αυτό να είναι και τελικό αποτέλεσμα. Μου είπαν ακριβώς το πρώτο στιγμή που τα βούμε στο κήπεδο να τα καταλαβαίνω τι είναι αυτό το κόσμο εδώ που είναι όταν μαζεύεις τη Τούμπα. Μια μεγάλη σε χρονική